βράδυ Δευτέρας 2 του Δεκέμβρη. Φιλοξενούμε σήμερα στα γραφεία του alexandridas.gr έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας του μεγάλου Αλεξάνδρου των Τρικάλων και συγκεκριμένα τον Βραζιλιάνο Μάρκος Σάντος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε, εγώ θέλω να μου πεις ολόκληρο το όνομα, γιατί ξέρεις, συνήθως οι Βραζιλιάνοι έχετε πολλά ονόματα και κρατάμε πάντα το μικρό και το επίθετο. Αλλά πες μου ακριβώς πώς είναι το όνομα. Εντάξει, το δικό μου είναι μικρό. Mm-hmm. Έχεις άλλο και λίγο παραπάνω. Το όνομα είναι Μάρκος Πάουλο ντος Σάντος. Εύκολο. Μάρκος Πάουλο ντος Σάντος, λοιπόν, σήμερα ο ποδοσφαιριστής του μεγάλου Αλεξάνδρου των Τρικάλων στο alexandridas.gr. Καλησπέρα, να σε ευχαριστήσω που ήρθες σήμερα στα γραφεία μας εδώ στην Αλεξάνδρεια. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με την ομάδα των Τρικάλων. Ποιο είναι το κλίμα στην ομάδα, ποιο είναι το κλίμα το οποίο συνάντησες ερχόμενος στην ομάδα του μεγάλου Αλεξάνδρου? Κλίμα είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ, η ομάδα πάμε πολύ καλά. Δείξει μέχρι τώρα μαζί είναι correct. Εγώ πιστεύω και η ομάδα θα πάει λίγο παραπάνω. Ξεκινώντας, σχετικά γρήγορα μπήκες στα βαθιά και βέβαια η εμπειρία η δική σου έχοντας παίξει σε τόσους μεγάλους συλλόγους είναι μεγάλη. Πες μου λίγο τους στόχους τους οποίους έχεις στην ομάδα των Τρικάλων φέτος. Το στόχο είναι να μείνει στην κατηγορία. Σήμερα μιλήσα λίγο με το πρόεδρο, με το μάνατζερ Δημήτρη. Μπορεί εμείς λίγο παραπάνω, αλλά αυτά λέει το στόχο είναι να μείνει στην κατηγορία. Μάλιστα. Ο στόχος είναι λοιπόν η παραμονή στην κατηγορία για τον Μέγα Αλέξανδρο των Τρικάλων. Αφού ανέφερες τον Δημήτρη τον Παδημητρίου, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και δύο πράγματα. Γιατί ξέρω ότι μεσολάβησε και ήταν εκείνος ο συνδετικός κρίκος, αν θέλεις, της ομάδας των Τρικάλων μαζί με σένα για να έρθει στην ομάδα. Πες μου για τις σχέσεις σας. Ο Δημήτρη με πήρε τηλέφωνο. Εγώ τον Δημήτρη ξέρω, έχω τώρα 2 χρόνια που μιλάμε. Με πήρε τηλέφωνο και λέει: θέλω μια βοήθεια. Και εντάξει, εγώ δεν μπορούσα να πω όχι, γιατί είναι καλό άνθρωπο. Είναι δύσκολο να βρει άνθρωπο σήμερα στο ζωή καλό. Και ήρθα να βοήθησα. Μάλιστα. Μάρκος, εγώ θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στους φιλάθλους των Τρικάλων, οι οποίοι έρχονται και στηρίζουν τόσο εντός όσο και εκτός έδρας την ομάδα των Τρικάλων. Να στείλουμε ένα μήνυμα από σένα για την συνέχεια του πρωταθλήματος και βέβαια για την επίτευξη του στόχου. Εντάξει, δεν ξέρω άμα είναι η πρώτη χρονιά που ο Τρίκαλα παίζει γάμα κατηγορία. Έχει ξαναπαίξει. Φέτος όμως επέστρεψε στην γάμα κατηγορία. Okay. Αυτό που θέλω να πω είναι να έρθει μέσα στο εκείπεδο, να βοηθήσει η ομάδα, γιατί η ομάδα από τα τελευταία να πέσει την κατηγορία, τώρα είμαστε πέμπτο. Και κάθε Κυριακή, άμα έχεις βοηθήσει και τον κόσμο, θα είναι πιο καλό. Μάλιστα. Εγώ να σε ευχαριστήσω θερμά που βρέθηκε σήμερα εδώ στα γραφεία μας και βέβαια να σου ευχηθώ να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι προσωπικοί σου φέτος με την ομάδα των Τρικάλων και βέβαια ο στόχος ο ομαδικός που είναι η παραμονή που μας προανέφερες. Ευχαριστώ και εσείς. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.